Φίλε και φίλοι του ενωση Τηλετζιέρα, καλησπέρα. Είναι 5η 30 Μαου και είναι το σχόλιο τη ημέρα με το Θάνο Τσίμπο. Ε, Πολλέ ερωτήσει και σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι. Ε, πριν, πούμε, ε, πριν απαντήσουμε στι ερωτήσει, ε, να πούμε ότι είμαστε εν αναμονή τη συνέντευξη που θα δώσει ο Μάκη Αγγελόπουλο. Ε, από όσο ξέρουμε και από ό,τι γράψαμε, ε, αυτή θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη μέσα μάλλον στο Σαββατοκύριακο ή Σάββατο προς Κυριακή ή Κυριακή προς Δευτέρα. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι δύο μέρη, προφανώς είναι μεγάλη γι' αυτό. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία ε, ομαδοποιήθηκαν και απαντήθηκαν. Οπότε να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στις ερωτήσεις για να μην μακρηγορούμε. Ε, φίλε του ΛΑΕΚ like, μου γράφει για τον τύπο από την Αυστραλία ότι είναι στην Πέφα Μελβούρνης. Πραγματικά δεν το ήξερα. Βασικά δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό το θέμα. Ε, μου έκανε εντύπωση να σου πω την αλήθεια ότι λέει ότι είναι και υποψήφιος με συγκεκριμένο κόμμα. Ε, μου φάνηκε παράξενο γενικά να διαφημίζει η ΑΕΚ κάποιο κόμμα, αλλά οκ, okay, υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα στην ΑΕΚ να ασχοληθούμε από αυτό. Ε, λοιπόν, ε, αν έχει γίνει καμία επαφή για να παραχωρήσει την ΑΕΚ με κανένα και πού θα κυμαίνεται φέτος το budget, αν θα μας περάσει πάρει το περιστέρι και ο Άρης. Ε, Καταρχά, επαφή για να παραχωρήσει την ΑΕΚ όχι, δεν έχει γίνει. Το που θα κυμαίνεται το budget, νομίζω ότι και αν θα μα περάσει το περιστέρι και ο Άρης. Το περιστέρι και ο Άρη, το περιστέρι είχε το ίδιο budget με την ΑΕΚ. φέτο, τη χρονιά που πέρασε, ο Άρη είχε περίπου το μισό. Οπότε πάλι να μα περάσει είναι λίγο δύσκολο. Ε, την επόμενη σεζόν, χωρί να γνωρίζω, ε, έτσι, δεν, δηλαδή θέλω να πω δεν είναι πληροφορία, απλά έτσι, την αίσθηση που έχω, είναι ότι το budget θα πέσει. Θα είναι πιο οικονομικό το roster και θα ελπίζουν σε καλύτερα αποτελέσματα γιατί και φέτος που ήταν ακριβό τα είδαμε τα χαϊρία μας. Λοιπόν, γνώμη μου για κάποιους Έλληνες. Χαραλαμπόπουλος, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Χουγκάζ. Ποιους θεωρείς εφικτούς στόχους που πρέπει να στοχεύσουμε. Φίλο Χαραλαμπόπουλος, πλέον το κασέ του έχει ξεφύγει πολύ. Δηλαδή, ε, είναι στα 2,5 με 3 εκατοστάρικα, Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα για την ΑΕΚ. Ε, ο Ελάιζα Μητρολόγκ, ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, το έλεγα από το καλοκαίρι, που βέβαια ακόμα δεν είχε ελληνικό διαβατήριο, πόσο μάλλον τώρα που έχει. Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή, αλλά είναι στο περιστέρι και γενικώ το να πάρει η ΑΕΚ παίκτη από το περιστέρι αυτή την περίοδο είναι κάπω δύσκολο. Ο Χουγκάζ ανήκει στον Παναθηναϊκό, οπότε έχει συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι είναι μια εφικτή περίπτωση. Πάντω γενικά σαν παίκτη θα ήταν καλό για την ΑΕΚ αν θα προτιμούσα ένα προπονητή στη Λικατζούρη, Καστρίτη ή Παπαθεοδόρου. Προπονητή με όρεξη να πετύχουν παρά έναν παρουτοκαπνισμένο παροκοτακ... σαν τον Σάκοτα, Θεωρεί ότι είναι μεταβατική επόμενη σεζόν. Ε, το έχω ξαναπεί πολλέ φορέ και στι εκπομπέ και στα γραπτά ότι θα προτιμούσα τον Σάκοντα σε ένα άλλο ρόλο, όχι στο ρόλο του προπονητή. σε ένα ρόλο έτσι, γενικού διευθυντή στην ΚΑΕ που θα δίνει έτσι τη, τις γνώσεις του και τη γνώμη του ε, για τα πάντα. Ο Μάκης Αγγελόπουλος διάλεξε το Σάκοτο γιατί αισθάνεται ασφάλεια μαζί του και όπως είναι και λογικό έτσι δεν έχουν ζήσει και λίγα. Οπότε αυτό θα είναι ο προπονητή. Αν με ρωτά, θα επέλεγα κάποιον προπονητή από αυτού που λε που θα είναι μαχητή. Δηλαδή θα ξέρει να εργάζεται με μικρά budget, ε, θα μπορεί να βρίσκει παίκτε ε, χαμηλού budget, αλλά που να μπορούν να, είναι, να εξελιχθούν και γενικότερα, προπονητέ που έχουν μάθει μέσα από δυσκολίε. Δηλαδή, ο Καστρίτη ε, έχει περάσει από πολλέ ομάδε, χαμηλά μπάτζετ, οικονομικά προβλήματα. Το ίδιο γίνεται και στον Άρη, και είδατε φέτο πόσο καλά τα πήγε με τον Άρη. Κάτι τέτοιο θα διάλεγα, αλλά οκ, okay, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Ε, πόσο αισιόδοξη είμαι ότι ο Αγγελόπουλο θα εφαρμόσει όλα αυτά που θα πει, όποια και είναι αυτά. Ε, θα έκανε μήνυση στον προηγούμενο προπονητή, αλλά τελικά δεν ακούσαμε κάτι νεότερο από αυτού. Νομίζω έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ε, φίλε, από όσο ξέρω, επειδή το είχα ρωτήσει το συγκεκριμένο, ε, μήνυση έχει γίνει στον Πλάθα. Τώρα το πότε θα, που θα καταλήξει πότε ε, και τι θα γίνει θα τα μάθουμε στο μέλλον, αλλά ότι έχει γίνει μήνυση έχει γίνει. Ε, Μια και, και, το είπε. Τώρα, αν θα εφαρμόσει ο Αγγελόπουλο όλα αυτά που θα πει, είναι ένα ερώτημα ε, το, το έχουμε πει κι άλλες φορές ότι το πρόβλημα του Αγγελόπουλου είναι ότι ξεκινάει σαν έναν δρόμο και ενθουσιάζεται στην πορεία και φεύγει από αυτόν τον δρόμο και πάει κάπου αλλού. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα γίνει. Πόσο θα σου λείψει ο Αγραβάνης. Ε, μην μου βάζεις λόγια φίλε, ε, εντάξει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, μήπως τελικά έγινε άδικη κριτική στο Ζούρο ε, καθώς υπέχθες σαν Ε, Κοίτα κατά μία άποψη μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον θα μιλήσω για μένα ότι ίσως έκανα λίγο παραπάνω σκληρή κριτική στο Ζούρο χωρίς να γνωρίζω τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ομάδα αλλά και απ' την άλλη μην τρελαθούμε ε, δηλαδή και πριν παρουσιαστούν τα προβλήματα δεν είναι ότι τρελαθήκαμε τον μπάσκετ που έπαιξε η και έκανε ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ ητών δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλα. Λοιπόν, καλησπέρα Θάνο, αν υπάρχουν ελπίδε για την παραμονή του Κουσμίνσκα. ευχαριστώ. Κοίτα, φίλε, γενικά με τον Κουσμίνσκα ε, τον θέλει όλη η ΑΕΚ. Προπονητή, πρόεδρο, όλοι που υπάρχουν στην ΚΑΕ. Ο Κουσμίνσκα είναι πάρα πολύ αγαπητό. Το θέμα είναι ότι επειδή ε, προβλέπω το μπάτζετ να πέφτει την επόμενη σεζόν και ο Κουσμίνσκα γενικά δεν είναι και φθηνό ε, θα είναι λίγο δύσκολο Νομίζω επειδή υπάρχει καλή επαφή, ε, καλή συνεννόηση και στι δύο πλευρέ και ο Μάκη έχει πολύ καλή επαφή με τον Κουσμίνσκα και ο ίδιο εκτιμάει πολύ και την ομάδα και τη χώρα, ε, ότι θα γίνουν συζητήσει, θα γίνει προσπάθεια. Τώρα, αν θα τα καταφέρουμε, είναι άλλο ο Παπά Ευαγγέλιο, αλλά νομίζω ότι η Άκη θα το προσπαθήσει όσο πάει. Ε, γεια σου, Θάνο. θα ήθελα να ρωτήσω αν θα παραμείνει ο Γιώργο Νικολάου υπεύθυνο τύπου τη ομάδα. Ε, και για τον αδερφό του Μάκη πώ επιλέχτηκε. Ε, ναι, ο Γιώργο Νικολάου, έξω όσων ξέρω, θα συνεχίσει να είναι ο υπεύθυνο στην ομάδα. Ε, γιατί επιλέχτηκε ο αδερφό του Μάκη, Γιατί ο Αγγελόπουλο ήθελε να έχει κάποιον ε, άνθρωπο τη εμπιστοσύνη του και επειδή και ο αδερφό του είναι, είναι λίγο άρρωστο με την ΑΕΚ και όπω ο πρόεδρο, ε, νομίζω ότι γι' αυτό τον έβαλε. Και όλες οι αποφάσεις έτσι κι αλλιώς παίρνονται με συζητήσεις μεταξύ τους. Οπότε δεν νομίζω να έχει κάποια διαφορά, είναι τυπικό το θέμα. Αν θα συμμετέχει έξω στο BCL, ναι, θα συμμετέχει στο BCL. Θα είναι ο Αστραλό είναι υποψήφιο του Μάκη. Όχι, δεν είναι. Ε, κατά καιρού έχουν έρθει παίχτε με ποιότητα στην ομάδα που δεν μπορούμε να του κρατήσουμε. Και πάμε ξανά στην αρχή για αναζήτηση νέων. Βλέπει που ποτέ μπορεί να αλλάξει αυτό, να συνδυχτούμε σε ένα κορμό καλών ξένων. Και γνωρίζει αν στα πλάνα υπάρχει ίδρυση τμήματο μπάσκετ γυναικών. Δεν το γνωρίζω αυτό για τι γυναίκε, φίλε. Ε, για τον κορμό καλών ξένων. Δυστυχώ, φίλε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, οπότε η ΑΕΚ βρίσκει ένα καλό παίχτη. Ε, Δυστυχώ, ή την επόμενη ή την παραεπόμενη χρονιά φεύγει για να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ξέρω δεν αρέσει σε πολλού, αλλά αυτή είναι. Εμένα η γνώμη μου σε αυτή είναι πάντα ίδια, την έχω ξαναπεί. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να του βάζει συμπόλαια με ρήτρε, έτσι ώστε να παίρνει χρήματα όταν φεύγουν. Όπω έκανε με τον Σαντρός, που έκανε ρεκόρ ιστορικό μεταγραφή με 500.000. Αυτό μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Α μάθει να του πουλάει τουλάχιστον. Ε, καλησπέρα, θα Έχω κάποιο πληροφόρηση για το αν θα μπει κάποιο δυνατό οικονομικό παράγοντα στην ΚΑΕ. Δυνατό οικονομικό παράγοντα με την άποψη που λες να πάρει τι μετοχέ, να γίνει πρόεδρο, όχι. Αλλά ότι με βάση το γήπεδο θα, γίνουν, θα υπάρχουν και άλλοι επενδυτέ, μπορεί να γίνει, ναι. Τώρα που έφυγε ο Χίνα, έχει βρεθεί ο αντικαταστάτη του. Όχι, αλλά σκοπό είναι να βρεθεί. Πόσα μηνιάτικα δόση συμβολέων χρωστά η ομάδα στου παίκτε που τελείωσαν τη χρονιά και σε προπονητέ, τι είναι προσωπικό ε, για του παίκτε. Νομίζω είναι, έχουν πληρωθεί και τον ε, Απρίλιο. Κάποιοι παίκτε έχουν πληρωθεί και τον Μάιο. Και υπάρχει φυσικά και ο Ιούνιο που έτσι όπω τα κατάφερε η δεν θα παίξει μπάσκετ. Αλλά επειδή μέχρι τότε είναι τα συμβόλαια, υπάρχει και ο Ιούνιο. Οπότε νομίζω αυτά που χρωστάνε είναι ένα με δύο μήνες. Δηλαδή είναι σε κάποιους ο Μάιος και σε όλους ο Ιούνιο. Θα νομίζω μπορείς να ρωτήσεις το μεγαλομέτωχο γιατί δεν έχει βάλει πολιτήριο. Επίσης έχει κάνει άνοιγμα ή επαφές επιφανής αγκητής να βοηθήσουν. Φίλε, εγώ πώς να το ρωτήσω. Στη, στη συνέντευξη εσείς ρωτάτε. Δυστυχώς δεν ρωτάμε εμείς. Οπότε δεν μπορώ να το ρωτήσω. Αν έχει κάνει άνοιγμα επαφέ σε επιφανεί να βοηθήσουν, το έχω ξαναπεί φορέ. Δεν υπάρχουν αυτοί οι εκδίδε. Μάλλον είναι σε κάποιο φανταστικό σύμπαν. Ε, για Κουσμίνης δεν ρωτάμε, κάνετε πρόταση δεν του έχει γίνει για Όχι, πρόταση δεν του έχει γίνει, έχουν γίνει συζητήσει όμως. Ε, είμαι κάτοχο διαρκεία τα τελευταία χρόνια και δυστυχώ σε κάποια μάτ πέρσι, αλλά ειδικά και φέτο, σχεδόν το δεύτερο του μισό τη σεζόν ήταν και κλεισμένο λόγω κάποιων αρκετών κακών συμπεριφορών. Υπάρχει πιθανότητα να μαζέψουμε την κατάσταση για να ελέγχουμε ποιο μπαίνει και ποιο βγαίνει από το κλειστό, ώστε να αποφεύγουμε τι τιμωρίε. αυτό που λε είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ε, το έχουμε γράψει κιόλα, το έχω πει κι εγώ ο ίδιο. Ε, νομίζω ότι και με την τελευταία ανακοίνωση, όχι τελευταία, με μια ανακοίνωση που είχε βγάλει η ΑΕΚ ε, πριν λίγο καιρό μετά την τιμωρία με τον Προμηθέα, νομίζω ότι θα λάβει σοβαρά μέτρα του χρόνου. Ε, ξέρω πολύ καλά ότι έχει ενοχλήσει και το Μάγκη Αγγελόπουλο αυτή η κατάσταση. Και έτσι γαλλιώ με, το, με βάση του κανόνε που θα πρέπει να έχουν όλα τα γήπεδα από, του, από φέτο, απλά η ΑΕΚ δεν χρειάστηκε να το εφαρμόσει γιατί έπαιζε χωρί κόσμο. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν κάμερες παντού, να ελέγχω ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει. Οπότε νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που υποχρεωτικά είτε τη θέλει είτε τη θέλει, πρέπει να την κάνει. Λοιπόν, το μόνο ερώτημα που έχει αξία για τον Μπάσκετ Σάκη είναι αν θα φύγει Αγγελόπουλο από την ΚΑΕ. Ε, ναι, δεν μπορώ να σου το αυτό, φίλε, αλλά δεν νομίζω να φύγει σύντομα γιατί ετοιμάζει αρκετά σχέδια για το γήπεδο, την εκμετάλλευσή του και τους περιμετρικούς χώρους οπότε Φαντάζομαι όταν κάποιο κάνει τέτοια σχέδια δεν έχει σκοπό να φύγει. Ε, μα από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένα μπορεί να κρίνει τι πράξει του ε, με βάση το, το τι θεωρεί εκείνος δυνατό και το σκεπτικό του. Ε, αυτά για σήμερα, νομίζω ότι τι απαντήσαμε όλε. Σα ευχαριστώ και πάλι. Ξαναλέω, ε, είτε, είτε Σάββατο Κυριακή είτε Κυριακή Δευτέρα θα έχουμε τα δύο μέρη της συνέντευξης του Αγγελόπουλου, όπου θα τα αναλύσουμε και θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά στην συνέχεια. Καλό βράδυ.